Η συνεργασία των Πρασίνων με τη Δημοκρατική Αριστερά έχει στρατηγικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί μια ευκαιριακή συγκόλληση μικρών πολιτικών σχηματισμών, τόνισε σήμερα από το Βόλο ο συνεπικεφαλής του ψηφοδελτίου Πράσινη Δημοκρατική Αριστερά, Νίκος Χρυσόγελος, που υπογράμμισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί μετεκλογικά με πολιτικό περιεχόμενο και προγραμματική βάση. Ο κ. Χρυσόγελος επεσήμανε την ανάγκη αλλαγής ενός πολιτικού μοντέλου που, όπως είπε, απέτυχε. Προς αυτή την κατεύθυνση, σημείωσε, θα εργαστούν οι Πράσινοι Δημοκρατική Αριστερά στη Νέα Βουλή. Δεν μπορεί η έξοδος από την κρίση, αυτή την πολλαπλή και βαθιά κρίση, να επιτευχθεί από ένα κόμμα σε αυτή τη λογική. Εμείς λέμε ότι αν είμαστε στη Βουλή και αν ανοίξει η συζήτηση προγραμματικά για μια προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας, θα προτείνουμε και θα επιζητήσουμε στο διάλογο να συμμετάσχουν κοινωνικοί και επαγγελματικοί φορείς, έτσι ώστε το κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης περίοδου να βασίζεται σε μια ευρύτατη πολιτική και κοινωνική συμφωνία. Δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχει βαθιές αλλαγές που χρειάζεται η χώρα ένα μόνο κόμμα, όποιο και να είναι το ποσοστό του. Ο κύριος Χρυσόγελος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στήριξης της κυβερνητικής πλειοψηφίας που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές, έτσι ώστε να αλλάξει το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας, να διασφαλιστεί η συμμετοχική δημοκρατία και να εφαρμοστούν πολιτικές ανασυγκρότησης της χώρας με οικολογικό προσανατολισμό. Συμμετέχουμε στην πολιτική αλλαγή προς προοδευτική, οικολογική και κοινωνική κατεύθυνση. Θέλουμε να είμαστε μέσα στη Βουλή για να παίξουμε ένα ουσιαστικό ρόλο για την αλλαγή των πολιτικών προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε και επιδιώκουμε να είμαστε, εφόσον είμαστε στη Βουλή, και σε μια κυβέρνηση προοδευτική, που όμως θα έχει ένα εναλλακτικό σχέδιο που θα βασίζεται στην οικολογική, κοινωνική και οικονομική καινοτομία.